Είναι από μακρινή απόσταση και από δεξιά. Ο Λέκας παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί. Μπάλα σκάει στο έδαφος και φεύγει έξω από το αριστερό δοκάρι. Απομακρύνει δυνατά ο Λουμπάκης, η μπάλα πάει αριστερά για τον Μεταξάκη. Ο Μεταξάκης, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος και το πέναλτι που κερδίζει ο Μεταξάκης, ο ακραίος μεσοπιθετικός του Πόρου, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στο Super Cup στην Δαμάστα. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Μεταξάκη, μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε η θέση του συνήθως. Ο Μαραθιανός, απέναντί του ο Μανουσάκης. Για να δούμε, ο Ζαχαρίας Μαραθιανός λοιπόν έχει στήσει την μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πόρος στο 8 προς 1 το λεπτό. Μαραθιανός παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα, 1-0 για τον Πόρο. Πρώτο γκολ του Πόρου στις εθνικές κατηγορίες, το πετυχαίνει ο Ζαχαρίας Μαραθιανός. Η μπάλα στην δεξιά γωνία του Μανουσάκη. Ιστορικό το πρώτο γκολ για τον Πόρο, το πετυχαίνει ο Ζαχαρίας Μαραθιανός και Πόρος ΠΟΑ 1-0 στο 1 το λεπτό. Στο 17ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Μαρτινέγκο. Πόρος ΠΟΑ 1-0 με το πέναλτι γκολ από τον Ζαχαρία Μαραθιανό στην όμορφη προσπάθεια του Μεταξάκη για τον Πόρο. Ο ΠΟΑ με τον Κερμενίδη θα κάνει τη λόμπα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χρήστου. Στο 17, πολύ καλή στιγμή για τον ΠΟΑ με τη λόμπα, πολύ έξυπνη σαν σκέψη. Ένα γέμισμα, απομάκρυνθαν οι αμυντικοί του Πόρου. Ο Λέκας πέφτει στο έδαφος και νέο φάουλ. Και πάλι σε πολύ καλό σημείο και πιο κοντά σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα το κερδίζει ο Λέκας. Και υπάρχει και πάλι δυνατότητα από αυτή τη στιμένη, τη νέα στιμένη φάση για τον ΠΟΑ να απειλήσει. Και κόκκινη κάρτα στο Λουμπάκι. Κόκκινη κάρτα στον Λουμπάκι, τον κεντρικό αμυντικό του Πόρου. Με 10 θα συνεχίσει ο Πόρος. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Λέκας εκτελεί. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χρήστου. Το 25 περνάει και αυτή η στημένη φάση για τον ΠΟΑ. Το 1-0 παραμένει για τον Πόρο. Θα σεντράρει ο Δαμιανάκης. Θα κάνει εκεί το λάθος. Στο έδαφος Σαμολίδης και πέναλτι που κερδίζει ο μέσος του ΠΟΑ. Καθώς έγινε το λάθος αρχικά από τον Δαμιανάκη, συνέχεια ο Σαμουηλίδης που έπεσε στο έδαφος, πέναλτι, υποδεικνύει ο διαιτητής αναμέτρησης υπέρ Καϊμακαμούδης. Κάτω από τα δοκάρια ο Χρήστου, για να δούμε την εκτέλεση από τον επιθετικό του ΠΟΑ. Καϊμακαμούδης εκτελεί, μπάλα στο κέντρο της εστίας, έπεσε αριστερά ο Χρήστου και στα δίχτυα. Πόρος ΠΟΑ 1-1 με τον Φώτη Καϊμακαμούδη να απαντάει στο πέναλι γκολ του Ζαχαρία Μαραθιανού. Η μπάλα στο κέντρο της εστίας, αριστερά έπεσε ο Χρήστου. Στο 44, Πόρος ΠΟΑ 1-1. Με τον Λέκα να το εκτελεί. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ που θα γίνει θα διώξει μεγάλη απόκριση από τον Χρήστου και απομακρύνουν οι παίχτες του Πόρου. Μαραθιανός, συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ξυλούρης σε μια προσπάθεια μπαίνει στο έδαφος και έχουμε, για να δούμε τι έχει υποδείξει ο διαιτητής. Το μαρκάρισμα θεωρώ ότι έγινε εκτός περιοχής. Και άλλη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κόκκινη που δέχεται ο Τριανταφυλλίδης με 9 ο Πόρος στο 59. Έχει χαλάσει το παιχνίδι ο διαιτητής αναμέτρησης. Με 9 παίχτες μένει ο Πόρος. Με 9 λοιπόν θα συνεχίσει ο Πόρος για πάνω από 30 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Έντονες οι διαμαρτυρίες και από τη διοίκηση του Πόρου και από τον πρόεδρο τον κύριο Ασαριωτάκη και από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μαρκάκη. Έξαλλη στην ομάδα του Πόρου με τις αποφάσεις του διαιτητή από τα Χανιά. Κερμενίδης αφήνει το σουτ, μπλοκάρει ο Χρήστου. Το σουτ που έγινε από τον Χατζιανδρέο αν δεν κάνω λάθος, στο 61 μπλοκάρει ο Χρήστου.
Θα του πάρει ο Πίλιος προσωρινά και Ερμενίδης. Ο Πίλιος κερδίζει. Ο Πίλιος προσπαθεί να μπει από αριστερά στην περιοχή. Η πάσα για τον Μεταξάκη. Το σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τεράστια ευκαιρία για τον Πόρο να κάνει το 2-1. Αν και με 9 παίχτες στο 62. Και βρήκε τον Λέκα, ο οποίος έχει χώρο από δεξιά. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Μαγάκης και ο Μαυροϊδής. Λέκας θα σεντράρει. Η κεφαλιά από τον Καϊμακαμούδη. Ωραία, πολύ όμορφα. Ο Χρήστος στη γωνία βγάζει σε κόρνερ. Μεγάλη νέα, μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Πόρου. Ο Τωρομανίδης στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Τωρομανίδης απευθείας, μπλοκάρει ο Μανουσάκης. Στο 86, πανέξυπνη εκτέλεση από τον Τωρομανίδη. Μπλόκαρε στην δεξιά του γωνία ο Μανουσάκης. Κερμενίδης. Η σέντρα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Χρήστου. Πολύ σταθερός και πολύ σίγουρος σε επεμβάσεις του ο τερματοφύλακας του Πόρου. Πίσω δύο παίκτες του Πόρου πάνω του και πάλι ο Λέκας που κράτησε. Το σουτ μπλοκάρει ο Χρήστου σταθερά ο τερματοφύλακας του Πόρου. Πάρα πολύ καλός. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει και αυτό το σουτ από τους παίκτες. Παναρχίζει το παιχνίδι με τους παίκτες του ΠΟΑ με τον Χατζιανδρέου. Λέκας από δεξιά. Τρέχει να τον πιέσει ο Μαραθιανός. Είναι κοντά του και ο Μαυροϊδής. Σέντρα από τον Λέκα. Η κεφαλιά αδύναμη μπλοκάρει ο Χρήστου. Χωρίς μπάλα πάει δεξιά και τέλος το ντέρμπι. Πόρος ΠΟΑ 1-1 σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα αλλά... Δυστυχώς δεν ήταν πρωταγωνιστές οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά ο κύριος Γεωργόπουλος, ο διαιτής από τα Χανιά, που χάλασε το παιχνίδι με τις αποφάσεις του και